Γεωργιάδης ενδιαφέρεται για κάποιο πολιτικό αξίωμα μετά την αποχώρησή σας από το Υπουργείο Οικονομικών. Κοιτάξτε, κλείνει ο κύκλος μου στο Υπουργείο. Δεν έχω αποφασίσει ότι κλείνει ο κύκλος μου στην πολιτική. Άρα δεν θα το απέκλεια. Θα με ενδιέφερε πιθανότατα κάποιος ρόλος στην πολιτική, εάν παρουσιαστεί κατάλληλη ευκαιρία. Αν παρουσιαστεί κατάλληλη ευκαιρία, δεν θα το απέκλει. Οι βουλευτικές του 2021 είναι μια κατάλληλη ευκαιρία. Μπορεί, αλλά μόλις το έχετε πει. 2021. Είμαστε στο 19. Προς 20. Έχουμε χρόνο. Δεν θα το απέκλεια. Και σε συνέχεια αυτό που μόλις έχω πει. Βλέπουμε ότι οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις προωθούνται από την κυβέρνηση. Πάνε εκεί στην Βουλή. Και κάποτε, δυστυχώς, μένουν εκεί. Συνεπώς, μεταφέρονται όλο και περισσότερο οι πολιτικές μάχες σε επίπεδο της Βουλής. Αυτό θα ήταν για μένα ένα κίνητρο να είμαι σε εκείνη την γραμμή της προσπάθειας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει και είμαι ακόμη το καθημερινό πρόγραμμα είναι τέτοιο, πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος ούτε να σκεφτείς ούτε να προγραμματίσεις. Έχουμε καιρό, κυρία Στυλιανού, θα δούμε. Μέχρι τότε υπάρχει και ο δημοκρατικός συναγερμός, όπου μπορεί ο Χάρης Γεωργιάδης να παράξει πολιτική. Έχετε και άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο του κόμματος. Κοιτάξτε, δεν... Περάσατε από αυτόν το μετερίζει. Δεν έκρυψα ποτέ. Ναι. Την ταυτότητα μου, την πολιτική, την κομματική. Ήμουν και παραμένω ενεργός στέλεχος του Δημοκρατικού Συνεγερμού. Τώρα, αν παρουσιαστεί συγκεκριμένη ευκαιρία στον Δημοκρατικό Συνεγερμό, είναι κάτι που θα δω. Κύριε Υπουργέ, θα διεκδικούσατε την Προεδρία του ΔΣ. Μα δεν επίκειται διαδικασία εκλογής Προέδρου, ούτε και θα διανοούμουν ποτέ, έστω με αυτό τον έμμεσο τρόπο, και ξέρω τους δημοσιογραφικούς σας έτσι, τις δημοσιογραφικές σας προσεγγίσεις, αλλά δεν θα διανοούμουν ποτέ, έστω με αυτό τον έμμεσο τρόπο, να γύρω ζήτημα ηγεσία στην παράταξη. Θα ήταν εκτός του που και χρόνου, θα δημιουργούσε αχρίαστη εσωστρέφεια. Έχουμε πρόεδρο στην παράταξη. Στην παράταξη μας συνεργάζομαι με τον Αβέροφ, συνεπώς ούτε καν θα δεχόμουν να απαντήσω τέτοιο ερώτημα. Μάλιστα. Εντάξει, εμείς οφείλουμε να ρωτήσουμε, ναι. Εσείς όπως λοιπόν, λέτε απαντάτε. Εντάξει, έχουμε βάλει στο μυαλό μας λίγο τον οδικό σας χάρτη μετά το Υπουργείο, από τα λεγόμενα σας. Κάτι ξεκαθαρίζει έτσι σιγά σιγά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θέλετε να στείλετε ως μήνυμα. Εντάξει, δεχθήκατε σκληρή αντιπολίτευση από το ΑΚΕΛ το τελευταίο διάστημα για θέματα τα οποία είναι της κοινωνίας. Αν θέλετε να πείτε κάτι, ξέρετε, όταν φεύγει κάποιος είναι και λίγο πιο χαλαρός στις αντιδράσεις του. Ναι, δεν είμαι βέβαιος αν έχω νιώσει χαλάρωση σχέση με την αντιπολίτευση, όμως είμαι απόλυτα εξοικειωμένος. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, τον σέβομαι, τον δέχομαι. Ναι. Θεωρώ πως η αντιπολίτευση σε αυτά τα ζητήματα δεν έχει κάτι να πει, αλλά έχει δικαίωμα να το πει. Έχει δικαίωμα να το πει, έχει δικαίωμα να καταθέσει τη δική της άποψη. Θα ήταν καλό να ακούαμε και την πρόταση της αντιπολίτευσης ή από το ΑΚΕΛ, που δεν την έχω δει. Ξέρετε, ποτέ δεν έχω παρουσιάσει την κατάσταση της οικονομίας ωραιοποιημένη. Ξέρω σας πολύ καλά. Ξέρω. Έχει μείνει αυτή η ανάγκη. Ίσως θα προτιμούσαν το failure story, μια ιστορία αποτυχίας, μια ιστορία κατάρρευσης, όταν ακόμη και ο αγγλικός όρος του success story προέκυψε από τον διεθνή τύπο. Εκεί που οι αναφορές για την Κύπρο ήταν μαύρες και ζωφερές, περιέγραφαν την κατάρρευση που βίαινε η χώρα μας. Πράγματι, η διεθνής εικόνα για την Κύπρο έχει αλλάξει και θεωρείται ένα success story. Εξού και ο αγγλικός όρος. Δεν είναι στην Κύπρο που επινοήθηκε αυτός ο όρος. Είναι, αποτυπώνει την διόρθωση της διεθνούς εικόνας αντίληψης και την χώρα μας. Και δεν είναι μικρό το επίτευγμα, συλλογικό,